σας φίλες και φίλοι του Basket City. Σήμερα παρακολουθούμε τον αγώνα μεταξύ Περούνια Wizards και Μπαλαρίνος. Με ένα ωραίο σουτ του Λαζαρίδη να ανοίγει το σκορ για τα Περούνια και να κάνει το 2-0. Δεν ήρθε η απάντηση από τους αντιπάλους. Η κατοχή όμως παραμένει σε αυτούς. Αναφορά την baseline. Ωραία στο Λεπτίδη, έχει κλειστεί. Έβγαλε έξω τώρα Πανάκη. Κούτσικος έδωσε. Άστοχος ο Ραβανάκης, είναι εκνοή της επίθεσης και ο Λαζαρίδης αφήνει στον Μπάρλα για να κατεβάσει. Ένα καλή προσπάθεια του Μπενιουδάκη. Μπάρλας, Λαζαρίδης προσποιείται. Κακή η πάσα. Η κατοχή παραμένει για τα Περούνια, έχουν ακόμα μόλις 2 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσουν την επίθεσή τους. Παναφέρω από τον Μπάρλα, πετάει ο Μπενιουδάκης την μπάλα. Λήξη της επίθεσης, διαρχούν οι άμενες σε αυτά τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Ραπανάκης πέρασε μέσα. Ο Μάνος εύστοχος για δύο και ισοφαρίζει. Η πάσα μέσα, ο Λαζαρίδης πήγε να προσπαθεί στο στάρι, όμως η άμυνα πάνω ήταν πιεστική. Προτίμησε να δώσει μια πάσα απελπισίας και έκανε λάθος. Ενώ οι Μπαλαρίνες αστόχησαν σε σουτιό πόντων. Μπενιουδάκης πήρε το σκριν, έβγαλε στη γωνία, σούτια 3. Άστοχος ο Αθανασόπουλος. Κούτσικος, ωραία η πάσα του στο high post. Άστοχος από εκεί ο Παναγιωτόπουλος. Κατοχή για τα Περούνια. Μιντάκης τον Μπάρλα στην γωνία. Άστοχος για δύο ο Αθανασόπουλος. Ο Στρέβλος ήταν, συγγνώμη, λάθος. Είναι μια δύσκολη προσπάθεια από τον Ραπανάκη, θα βρει το στόχο. 2-4 μπροστά η Μπαλαρίνος. Πάνω του, καλύτερη και η πάσα όμως που έβγαλε. Ο Μπυριόλος με διπλή προσπάθεια θα ισοφαρίσει σε 4-4. Ωραίο το σούτ από τον Παναγιωτόπουλο για 3. Κάλεσε το σύστημα που επέλεξε για την ομάδα του. Προτίμησε ο Στάρι και δικαιώθηκε. Μπάρλας προσποιήθηκε. Μπενιουδάκης. 3. Εύστοχος ο Μπενιουδάκης. 7-7.
δύσκολη προσπάθεια από τον Μάνο. Πήρε ο Μπάρλας που θα κατεβάσει. Λαζαρίδης, έκλεψε ο Μάνος. Διασμός για τον Παλαρίνος, θα τον ολοκληρώσει ο Μάνος για να βάλει ξανά την ομάδα του για δύο μπροστά. 7-9. Κυκλοφορούν την μπάλα στην περιφέρεια οι Wizards. Γιόλος τον Μπενιουδάκη. Δεν θα τα καταφέρει αυτή τη φορά. Πήρε ο Στρέβλος το επιθετικό. Μπάρλας, Μπενιουδάκης. Γιόλος. Είναι αρκετά καλή άμυνα ζωή στον Παλαρίνος. Ήταν πολύ καλή συνεργασία μεταξύ Μπάρλα και Στρέβλου. Ο Μπάρλας όμως χρεώθηκε με 3 δευτερόλεπτα μέσα στο γραφιστό. Άστοχο το φλότερ από τον Παναγιώτο, από τον Κούτσικο. Αντίθετα ο Μπάρλας θα βρει το δρόμο προς το καλάθι. Βαρίζει σε 9-9. Καπανάκης μόνος του για 3. Στοχή. Η μπάλα θα φτάσει μακριά στον Κούτσικο. Μάνος για 3. Βρήκε τον Στρέβλο, η μπάλα από τον Μπάρλα πήγε στο Λαζαρίδη. Άστοχος αυτός και το φάουλ του Πενιουδάκη για να μην εκδηλωθεί ο εφηδιασμός των Μπαλαρίνων. Κούτσικος. Κλέψει ο Πυριόλος, θα τρέξει σε μηδιασμό. Καλά το κεφάλι από τον Πυριόλο. Αρκετά πιο γρήγορος από τον αντίπαλό του που δεν τον προλάβαινε. Κανείς δεν πήγε το rebound, κανείς δεν πήγε για την άμυνα απάνω στον Λαζαρίδη. Και τιμωρήθηκαν γι' αυτό, 13-9. Παναγιωτόπουλος, αστοχή από πλάγια θέση. Πήρε ο Λαζαρίδης και άφησε στον Στρέβλο, ο οποίος έχασε από τον Κούτσικο και έκανε και το φάουλ. Τόπουλος κλείστηκε στον Απανάκη. Θα πάρει το σκριν από τον Λεπτίδη. Ραπανάκης. Ήταν καλή η πάσα του Ραπανάκη στον Λεπτίδη, ο οποίος δεν κοίταγε την μπάλα και μοιραία αυτή πέρασε εκτός. Λεμιουδάκης. Λαζαρίδης. Πενιουδάκης ξανά, τον Μπάρλα, ωραία πέρασε η πάσα στον Στρέβλο, άστοχος για 2. Πήρε ο Παναγιωτόπουλος. Άστοχος ο Κούτσικος για 3. Πενιουδάκης,
τον Μπάρλα που έκοψε μέσα στη ρακέτα και κατάφερε να ολοκληρώσει τη φάση με επιτυχία. Και έξυπνα ο Κούτσικο, συγγνώμη, αφού κλείστηκε με την καλή άμυνα του Μπυριόλου, την έδειξε πάνω του για να περάσει την μπάλα εκτός. Χατζηδάκης που μόλις πέρασε στον αγώνα έδωσε έξω στον Κούτσικο που έφτασε εκεί για δύο. Τρία έντεκα, Βριγιόλος, τον Μπενιουδάκη. Δύσκολη προσπάθεια εκτός οροπίας, πήρε ο Μπάρλας. Βριγιόλος δίσταση για τρεις, ας τον Μπάρλα, ξανά Βριγιόλος. Πολύ ωραία η συνεργασία. Τον Βριγιόλο να ευστοχή εξ επαφής. Μπάρλα να δίνει μία ακόμα assist. Φαίνεται να έχει έφεση στις τελικές πάσες. Βιάστηκε ο Μπενιουδάκης να εκδηλώσει την επίθεση. Αστόχησε από τη γωνία. Μάνος. Παραλίγο λάθος, Ραπανάκης ξανά στο Μάνο, είναι μόνος του, δεν θα σουτάρει. Ο Κούτσικος έχει απέναντί τον Λαζαρίδη, ο οποίος θα χρησιμοποιήσει το πόδι του για να μην περάσει η πάσα. Κατσιδάκης στο low post, κλείστηκε, θα καταφέρει να ευστοχίσει. 15-13 το σκορ, τελευταία δευτερόλεπτα, παραλίγο να μπει το σούτ από τον Μπυριόλο. Λήξη πρώτης περίοδου, 15-13. Έναρξη δευτέρου δεκαλέπτου. Ο Παναγιωτόπουλος για δύο. Πολύ ωραία ο Βριγιόλος. Βρήκε τον Δελαλή, ο οποίος έκοψε στην πλάτη της άμυνας. Με αυτό το ανάποδο τελείωμα έκανε το 17-13. Η άμυνα ζώνης των Περόνια αρχεί πάρα πολύ να πάρει το κεντρικό παίχτη, κατεβάζει την μπάλα. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Κούτσικος σταματάει ολομόναχος και σκοράρει από την κορυφή. Πάλεψε ο Ασβεστάς, ήταν ο Δελαλής, συγγνώμη. Ήταν άστοχος δύο φορές κάτω το καλάθι. Ατζηδάκης θα δει τον Μάνο, θα δει σβήσει. Δύσκολη προσπάθεια μάζος ο Χατζηδάκης. Ζήτησε το φάουλ. Φύγει μπάλα πάλι σε αυτόν. Άστοχος. Ένα ακόμα rebound από τον Μάνο. Μπερδεύτηκε με την κόρνα που άκουσε από το χρονόμετρο. Αν δεν σφίξει ο διαιτητής, δεν σταματάει το παιχνίδι. Καλάθι κεφάλαιο τον Καραγιάννη. Με υποψία βημάτων από τον Μάνο στην πάσα του. Αυτό στη βολή, μπάλα κατέληξε ξανά. Γιάννη, ο οποίος θα βάλει άλλους δύο πόντους.
για τρεις. Άστοχο. Ο Κουτσικός κατέβασε και βρίσκει το στόχο, κάνοντας το 17-22. Και time out από τους Wizards που είδαν όχι μόνο τη διαφορά τους να εξανεμίζεται, αλλά και να μένουν πίσω με 5. Επέστρεψαν οι ομάδες από το time out. Κυριόλος να ζεστά. Έκλεψε ωραία ο Καραγιάννης. Θα κερδίσει το φάουλ στον εθνιδιασμό. Και το δικαίωμα για δύο βολές. Πρώτη. Άστοχη η δεύτερη. Πήρε ο Μπάρλας. Έδωσε στον Πυριόλο. Δεν βρίσκει κάποιο γρήγορο καλάθι. Λαζαρίδης πήγε για το σκριν στον Μπάρλα. Λαλής έδωσε απέναντι. Δύσκολη προσπάθεια από τον Πυριόλο. Αστοχή. Από τον Αθανασόπουλο, συγγνώμη. Έκλεψε ο Αθανασόπουλος. Προσπάθησε να τρέξει τον ενδιασμό. Κέρδισε το φάουλ. Ζητάει αντιαθλητικό. Δεν νομίζω ότι έχει δίκιο. Δελαλής. Ασβεστάς. Μπάρλας. Έχασε τον έλεγχο. Μπάλα πέρασε εκτός. Ο Πολύδωρος περνάει για τους μπαλαρίνους στον αγώνα. Κατεβάσκει την μπάλα. Ο Κούτσικος πέρασε εκτός. Μάνος. Καραγιάννης. Πολύδωρος για τρεις. Και από τα χέρια του Μάνου η μπάλα περνάει εκτός. Πολύδωρος είναι κρύος ακόμα. Καραγιάννη πάνω στην ασβεστά. Κάνει και την επαναφορά, δίνει στον Μπάρλα. Το σκέφτηκε για τρεις, προτίμησε τη διείσδυση, κλείστηκε. Ανασόπουλος για δύο. Ωραία κίνησή του. Ξεμαρκαρίστηκε και σούταρε, κάνοντας το 19-23. Κερδίζει το φάουλ ο Καραγιάννης. Στη δεύτερη. Σόπουλος.
περίπου το ίδιο πράγμα με πριν. Αυτή τη φορά δεν θα βρει το στόχο. Αραγιάννης, μπάλα έξω στον Πολίδωρο, Ρούσος, βρει το στόχο και θα κάνει το 19-26. Κλείστηκε. Ωραία η πάσα του Μπάρλα. Προσποιήθηκε ο Θανασόπουλος. Ξανά στον Μπάρλα για τρεις. Αστόχησε. Πολίδωρος στον Καραγιάννη. Ένα Πολίδωρος. Άστοχο αυτή τη φορά ο Ρούσος, περίπου από το ίδιο σημείο. Ασόπουλος για τρεις. Καλό σουτ. Πλησιάζουν οι Περόνια, 22-26. Γιάννης άστοχος, Πελαλής πήρε το rebound. Άστοχος ο Ασβεστάς για τρεις. Πολύ ωραία κίνηση του Χατζηδάκη. Πρέπει να τον εκμεταλλευτούν οι μπαλαρίνες Χατζηδάκη. Είναι αρκετά ψηλότερος από τους αντιπάλους. Και σίγουρα έχει ένα πλεονέκτημα. Ωραία έκοψε ο Λαζαρίδης. Δεν ήταν καλή η πάσα του Ασβεστά για να προλάβει ο Λαζαρίδης να βάλει το καλάθι. Παρ' όλα αυτά κέρδισε το φάουλ και είναι η σειρά των μπαλαρίνων να καλέσουν time out. Είναι και στον αγώνα με τις βολές του Λαζαρίδη. Βάζει την πρώτη. Έχασε τη δεύτερη μακρινή πάσα. Δεν ήταν καλή η πάσα του Καραγιάννη. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει. Αυτό το σουτ δύο πόντων από τον Δημητριάδη. Πήραν το επιθετικό Μπαλαρίνος. Πολίδωρος. Ξανά Καραγιάννης. Και τώρα θα βρει το στόχο. Πεκουδάκης. Φτάρει για τρεις. Στοχή. Πήδηξαν για το rebound. Παθανασόπουλος και Καραγιάννης με τον δεύτερο να κάνει το foul. Δεν βγήκε πνιδιασμός. Ο Λίδωρος κλείστηκε, έδωσε απέναντι στον Καραγιάννη. Προσποιήθηκε. Βρίσκει το διάδρομο και ευστοχή σε μια αρκετά δύσκολη προσπάθεια. 23-30. Thank you.
Χρυσόπουλος για τρεις, αστοχή. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό. Μπαλαρίνος πήραν τη διαφορά από την αρχή του δεκαλέπτου. Αρνούνται να την αφήσουν. Ο Δημητριάδης αυτή τη φορά θα βρει το στόχο. Οργανίζουν τον χρόνο. Δεν ήταν πολύ καλή η επιλογή από τον Πολύδωρο. Νομίζω θα μπορείς να ξεκινήσει την επίθεση του λίγο νωρίτερα. Να πάρει κάποιο screen, να πάει πιο κοντά στο καλάθι. Όπως και να έχει, έχουν 2,2 ακόμα υπερόνια για ένα τελευταίο σουτ. Έκλεψε ο Πολύδωρος. Διορθώνει την προηγούμενη κακή επιλογή του. Βάζει την ομάδα του μπροστά για 12-23-35 και λήξη ημιχρόνου. Έτοιμες οι ομάδες, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Με τους Περόνια Wizards την επίθεση. Άσοβος από τη γωνία για τρεις. Δεν θα κάνει το ίδιο, θα βρει το στόχο. Διευρύνει κι άλλο τη διαφορά στους 15. Το Μιουδάκης, ο Ξόπουλος. Τρία δευτερόλεπτα χρέωσε. Άστοχος ο Κούτσικος αυτή τη φορά. Μπάρλος κατεβάζει. Δύσκολη προσπάθεια από τον Μπενιουδάκη. Πάλεψε ο Πυριώλης αλλά δεν πήρε το rebound. Άστοχος ο Καραγιάννης. Ασόπουλος. Για δύο. Αστοχή. Ο Μάνος δυνατά στο rebound, αφήνει τον Κούτσικο να κατεβάσει. Βιαστική ενέργεια από τον Κούτσικο. Μουδάκης. Ωραία, πέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο και φτώχησε μειώνοντας σε 25-38. Άστοχος ο Μάνος για τρεις. Πήρε το rebound του Δημητριάδης. Ο οποίος θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ.
στόχησε στη βολή. Καθώς ο Αθανασόπουλος για τρεις. Μακρινή πάσα για τον Μάνο. Ήταν λίγο πιο ψηλή από ό,τι θα την ήθελε. Έδωσε απέναντι στον Πυριόλο. Αυτό θα το για τρεις. Παραγιάννης αφήνει στον Κούτσικο το κατέβασμα. Θα βρει το στόχο αυτή τη φορά. Δεν έκλεισε σωστά η ζώνη των Wizards για ακόμη μια φορά στην κορυφή. Κακή η πάσα του, η μπάλα θα πέρασει εκτός. Κούτσικος βρήκε για άλλη μια φορά κενό τον κεντρικό διάδρομο και πήρε το φάουλ. Αστοχή στη δεύτερη, πήρε ο Πυριόλος και έδωσε τον Μπενιουδάκη. Δύσκολη προσπάθεια, αστοχή. Post, μόνο στο Ρούσος, αστοχή. Πήρε ο Μάνος το επιθετικό και άφησε ψύχρεμα στον Κούτσικο. Ξανά Μάνος για τρεις. Ούτε αυτός θα τα καταφέρει. Έχασε τον έλεγχο ο Αθανασόπουλος. Η μπάλα έφτασε στον Μπενιουδάκη. Αθανασόπουλος για τρεις. Εύστοχος. 28-42. Ρούσος ξανά στο high post μόνος του. Αυτή τη φορά πρόλαβε η άμυνα και πήγε πάνω του. Αλλοιώθηκε το σουτ. Μπάρλας στον Αθανασόπουλο για τρεις. Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο για τους Wizards που μειώνουν 31-42. Μάνος απέναντι για τον Καραγιάννη για τρεις. Ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι για τους Μπαλαρίνος που έχουν ξεκινήσει λίγο μουδιασμένα το ημίχρονο. Τρέβλος στο επιθετικό, δεν θα τα καταφέρει από το high post μόνος του. Καραγιάννης έδωσε τον Μάνο. Κούτσικος άστοχος από το high post, Καραγιάννης στο επιθετικό. Μάνος για τρεις, ούτε τώρα. Πήρε το rebound ο Λεπτίδης. Πολλά τα άστοχα από τους Μπαλαρίνος. Δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την προσπάθειά του με επιτυχία ο Αθανασόπουλος. Έχασε την ευκαιρία να μειώσει σε μονοψήφιο αριθμό. Yeah.
Καραγιάννης, πήρε ο Μπενιουδάκης, έχασε την μπάλα, απρόσεκτος ο Λεπτίδης κάνει μπρος πίσω. Είδε απέναντι τον Πυριόλο. Άλλο ένα εύστοχο τρίποντο σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο για τους Wizards, που μειώνουν στους 8, 34-42. Ματσιζάκι στο low post, θα κάνει βήματα. Όχι, λάθος δικό μου, κέρδισε το φάουλ. Στόχησε στην βολή. Διαφορά ξανά στους 10. Ο Μπάρλας απαντάει με το ίδιο νόμισμα. Έστειλε διαφορά ξανά στους 8 και έχει την ευκαιρία να τη στείλει στους 7. Δεν θα τα καταφέρει, πήρε ο Χατζηδάκης και άφησε στον Ραπανάκη. Ο Λίδωρος, ο Χατζηδάκη. Ραπανάκης μόνος στην κορυφή. Στοχή, πήρε ο Μπάρλας. Ασόπουλος. Μπάρλας. Μπενιουδάκης, 5 δευτερόλεπτα για 3. Δύσκολο το σουτ. Πολύδωρος του Χατζηδάκη, ξανά Πολύδωρος. Χατζηδάκη στο low post. Γύρισε ωραία, δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση. Ένα καλή πάσα, ο Μπενιουδάκης με λίγη τύχη. Έδωσε τον Πυριόλο. Δέκα δευτερόλεπτα ακόμη. Αυτός ο Πυριόλος για 3. Μπάλα περνάει out. Ο Λίδωρος προσποιήθηκε, κακό το σουτ. 1 και 10 ακόμη για τη λήξη τρίτου δεκαλέπτου. Κράτησε ο Αθανασόπουλος. Μπενιουδάκης, Αθανασόπουλος. 2. Ένα καλό το σουτ. Ραπανάκης ψάχνει μακρινή πάσα. Τώρα την έδωσε στο Χατζηδάκη. Ωραία, ο Χατζηδάκης, καλάθι και φάουλ. (Σταλείς) 36-46. Κοίτα η mod που καλούν οι Wizards. Χατζηδάκης στη αμυμβολή.
κάνει το 36-47. Δεν πέρασε η μπάλα για το Στρέβλο, Λαζαρίδης για 3. Γιόλος, άλλο ένα airball. Σιδόρος θα προτιμήσει να κρατήσει την μπάλα για να ροκανίσει τον χρόνο. 10 δευτερόλεπτα ακόμη. Ραπανάκης 5. Πολύδωρος για 2. Θα βρει το στόχο. Κάνει το 36-49 και λήξη τρίτης περίοδου. Όλα έτοιμα για την έναρξη του τελευταίου δεκαλέπτου. Πολύδωρος, Τριάδης, κουνά Πολύδωρος, είδε ωραία το Χατζηδάκη, ο οποίος είναι 3 δευτερόλεπτα μέσα στη ρακέτα. Για 3. Δεν θα βρει το στόχο. Μάζεψε ο Δημητριάδης. 2-1. Ο Παλαρίνος κερδίζει το φάουλο Δημητριάδης από τον Μπάρλα. Από τον Δημητριάδη κάνει το 36-50. Πενιουδάκης, Λαζαρίδης, κλείστηκε από 2. Έβγαλε έξω τον Δελαλή που κέρδιζε το φάουλ του Πολύδωρου. Δίστασε Πενιουδάκης, Λαζαρίδης προσβήθηκε, Πενιουδάκης κλεισμένος, πέταξε την μπάλα στην εκνοή. Πολύ καλή άμυνα από τους Μπαλαρίνος. Άλλο το σουτ Πολύδωρου, άστοχος και ο Μάνος, Πολύδωρος πήρε επιθετικό. Καπανάκης για 3, ούτε αυτός, Δελαλή στο rebound, πιέζεται, δεν θα χάσει. Και ο Πολύδωρος του έκανε το φάουλ στην προσπάθειά του να κλέψει την μπάλα. Λαζαρίδης, Πενιουδάκης, Μπάρλας, στο Λαζαρίδη, κερδίζει το φάουλ από τον Χατζηδάκη. Λαζαρίδη.
Καμιούνι ο Πολύδωρος έδωσε τον Ραπανάκη. Ατσιδάκη στο low post, έξω στον Πολύδωρο. Δημητριάδης. Εκεί. Ψηλά ο Χατζηδάκης. Δημητριάδης, Πολύδωρος. Δύσκολο το σούτ με άμυνα. Με την άμυνα του Δελαλή. Συγκεκριμένα θα ευστοχίσει και θα κάνει το 36-52. Time out από τους Wizards. Είναι και το μάτς μετά το time out. Με τον Δελαλή να ευστοχεί από κοντά, κάνοντας το 38-52. Σε πέρασε το Χατζηδάκη. Ωραίο το κουκ με τα αριστερό. Δεν θα τα καταφέρει όμως. Θανασόπουλος θα παίξει με πλάτη. Έβγαλε έξω τον Μπενιουδάκη. Αστοχή. Λαπανάκη άφησε τον Πολύδωρο. Ραπανάκη στον Καραγιάννη. Θα βρει το στόχο. Αλλαγή για τους Μπαλαράινος. Ο Μάνος στη θέση του Ραπανάκη. Το σουτ, Καραγιάννης πήρε το rebound. Κυκλοφορούν την μπάλα, Καραγιάννης για τρεις, ήτανε μόνος του. Καλό ήταν το σουτ, δεν βρήκε το στόχο. Φάουλ από τον Πολύδωρο. Ο οποίος θα αφήσει τη θέση του στον Κούτσικο. Μιουδάκης, Ελαλής. Δύσκολη προσπάθεια, θα βρει το στόχο όμως. 40-54, λιγότερα από 5 λεπτά για τη λήξη. Κούτσικος ήταν άστοχος, πήρε και επιθετικό. Μάνος έδωσε στο low post το Χατζηδάκη. Ξανά Μάνος για 2. Στοχή. Μπάρλας κατέβασε τον Μπενιουδάκη. Άστοχος ξανά ο Γκάρντον Μπερόνια. Κακή η πάσα από τον Κούτσικο. 3 δευτερόλεπτα. Και time out που καλούν οι Μπαλαράινος. Στον αγώνα για τα 4 λεπτά. Καλάθι κεφάλαιο από τον Αθανασόπουλο. Προστοχή και στη βολή και παίρνει ό,τι καλύτερο γινόταν σε αυτή τη φάση. Μειώνει στους 11.
Γιάννης τον Χατζηδάκη. Ωραία, αυτός είδε τον Ρούσο, εκείνος τον Μάνο. Αστοχή. Σενιουδάκης σε μια γνώριμη κίνηση. Δεν θα βρει το στόχο. Ρούσος, Μάνος, Κούτσικος. Φάουλ από τον Αθανασόπουλο. Μεταφορά τον Κούτσικο, σωστή απόφαση. Τον Καραγιάννη αυτή τη φορά στον Αθανασόπουλο. Έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά φάουλ των Μπαλαράινος. Πολλές για τον γκάρ των Wizards. Εύστοχος στην πρώτη. Εύστοχος και στη δεύτερη. Διαφορά σε μονοψήφιο μετά από αρκετή ώρα. Απομένουν ακόμα 3 λεπτά. Υπάρχει ακόμα πολύς χρόνος. Λάθος πάσα. Ο Λαλής είδε τον Αθανασόπουλο έξω στον Πενιδάκη. Δεν θα τα καταφέρει. Ούτε ο Λαλής είχε το στόχο. Την μπάλα κατέβηκε στον Στρεβλό. Θα σουτάρει για δύο. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Δελαλής πάλεψε και πήρε άλλο ένα επιθετικό. Και κερδίζει και το φάουλ. Δύο βολές για τον Δελαλή. Έχει την ευκαιρία μειώσει κι άλλο. Δύο στις δύο βολές. 47-54. Έκανε το κλέψιμο ο Αθανασόπουλος. Ολοκληρώνει τον εφηδιασμό. Μειώνει σε 49-54 η διαφορά στους 5. Και time out από τους Μπαλαράινος που είδανε διαφορά των 14 πόντων να εξανεμίζεται. Τελευταία δύο δραματικά όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι λεπτά. Τους Wizards να κάνουν την... να έχουν ξεκινήσει μάλλον μια ανατροπή. Να δούμε αν θα την ολοκληρώσουν. Καθοριστικό ψυχολογικά το καλάθι του Ρούσου. 49-56. Αθανασόπουλος, Δελαλή, Πενιουδάκης, βρήκε τον Αθανασόπουλο. Ωραία κίνησή του, δεν θα βρει το στόχο. Και από τα χέρια του Στρεβλού η μπάλα θα βγει εκτός. Ο Λεπτίδης πέρασε στη θέση του Χατζηδάκη. Ο Λίδωρος κατεβάζει, θα πάρει το σπίτι από τον Λεπτίδη. Πολύ καλή άμυνα των Wizards. Ανάγκασε Μπαλαραίνος να μην εκδηλώσουν την επίθεση εντός των 24 δευτερολέπτων.
ένα λεπτό απομένει, 7 υπό της διαφοράς. Άστοχος ο Αθανασόπουλος, ανέμπαινε αυτό το σούτ, θα ήταν ξανά μες στο παιχνίδι η ομάδα του. Κεφάλαιο του Μπενιουδάκη για να σταματήσει το χρονόμετρο. Το επόμενο θα έχουν και βολές οι Μπαλαράινες. Και αυτό γίνεται τώρα με τον Καραγιάννη να πηγαίνει στη γραμμή. Άστοχη η πρώτη. Πολύ κακή η δεύτερη. Ούτε ο ίδιος δεν το πιστεύει. Ενδιασμός για τους Μπαλαρίνους. Καλή με τον Αθανασόπουλο, έκοψε τον Πολύδωρο. 29,9 ακόμα για τη λήξη. Δύσκολα πλέον ανατρέπεται το παιχνίδι. Ο Πολύδωρος δεν τα κατάφερε, ούτε ο Λεπτίδης στη συνέχεια. Λαζαρίδης, πάρα λίγο το λάθος. Αθανασόπουλος για τρεις. Ούτε τώρα δεν νομίζω ότι κάπου εδώ τελειώνει ο αγώνας. Τελευταία 5 δευτερόλεπτα, οι Μπαλαράινος δεν θα εκδηλώσουν την επίθεσή τους και λήξη του αγώνα. 49-56. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Γεια σας.